Πρέπει να πούμε ότι τη φετινή χρονιά ο Δήμος Χανίων εξ αρχής προέβλεψε και έχει επεκτείνει την αβαχωστική περίοδο μέχρι τις 10 του Οκτώβρη. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος παράτασης. Το έχουμε προβλέψει με την εμπειρία των προηγούμενων ετών που γινόταν παρατάσεις. Θεωρήσαμε ότι πάντα τελικά θα γίνονται παρατάσεις. Έχουμε πάντα κόσμο. Άρα στο προβλέψουμε από την αρχική μας σύμβαση και έτσι νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω ότι οι άνθρωποι μπορούν να αισθάνονται αρκετά ασφαλείς της παραλίας, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι ο καθένας δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός από τον κυματισμό της θάλασσας και από άλλους παράγοντες που προστατεύουν την υγεία και την ίδια τη ζωή του. Η συνεργασία μας με τους ναυαγοσώστες που έχουμε είναι καλή συνεργασία. Ξεγνωρίζω ότι έχουν βοηθήσει σε δύσκολες περιπτώσεις και ευχόμαστε να μην έχουμε άλλα περιστατικά. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε καθιερώσει εδώ και πολλά χρόνια την περίοδο την ναυαγοσωστική να την έχουμε σε μεγαλύτερο διάστημα. Αυτή τη στιγμή φτάνουμε μέχρι και τις 39, δηλαδή θα έχουμε κάλυψη στο σύνολο των παραλίων του Δήμου και στους 13 μας πύργους. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια έκπτωση κάποιους να αφαιρέσουμε για όλο το μήνα το Σεπτέμβριο. Από εκεί πέρα, για το μήνα τον Οκτώβριο, θα δούμε τη δυνατότητα που υπάρχει αφενός από τη μεριά του Δήμου, αφετέρου πιθανόν και σε συνεργασία με συγκεκριμένους επαγγελματίες και ξενοδόχους της περιοχής σε σχέση με την αυξημένη επισκεψιμότητα συγκεκριμένων παραλίων τότε πλέον. Η τουριστική κίνηση είναι όπως και πέρυσι, όπως το λέτε, είναι όπως και πέρυσι, είναι υψηλή. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει και από νωρίς, όπως γνωρίζετε. Ο σκοπός, ο στόχος είναι πάντα να έχουμε στο ωράριο μέχρι τις 6 το απόγευμα την ναυαγοσωστική κάλυψη. Ευτυχώς δεν έχουμε περιστατικά τα οποία να έχουν εξελιχθεί δυσμενώς. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά που έχουν παρέμβει ναυαγοσώστες, τα οποία είναι δεκάδες, οφείλω να σας πω, από την ενημέρωση που έχουμε από την εταιρεία που είχε αναλάβει την ουσιαστική προστασία, τα οποία έχουν διασώσει πάρα πολύ κόσμο.